Για να δούμε εξονυχιστικά, θοδωρή και αναλυτικά τι ακριβώ περιλαμβάνει αυτό το πακέτο. Θέλω να ο Υπουργό Εργασία, ο κ. Γιάννη Βρουτσένα, πακέτο μέτρων ε, για τα εργασιακά. Τα οποία σύμφωνα με προφορέ θα ψηφιστούν μαζί με τον αναπτυξιακό νόμο τι επόμενε ημέρε. Να τα δούμε σιγά σιγά ένα-ένα. Η πρώτη διάταξη, η οποία έχει και μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η ρήτρα εξαίρεση επιχειρήσεων από κλαδικέ συμβάσει. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι επιχειρήσει οι οποίε βρίσκονται σε αναδιάρθρωση ή έχουν, αντιμετωπίζουν κίνδυνο αναστολή τη λειτουργία του, πλέον και εφόσον ψηφιστεί αυτή η εχουν διάταξη και με τη συμφωνία των κοινωνικών τερντέρων θα μπορούν να εξαιρούνται από την υποχρεωτικότητα των κλαδικών συμβάσεων. Αυτό φυσικά, σύμφωνα με πληροφορίε, θα γίνει με αυστηρέ προποθέσει. Να πούμε, για παράδειγμα, μία προπόθεση θα είναι η ρήτρα μη μείωση προσωπικού, ενώ η μισθή των εργαζομένων θα πρέπει να μην είναι κατώτερη τη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση. Ακριβώ, δηλαδή 650 ευρώ. Μετά, ηλεκτρονική ψηφοφορία για την απεργία. Η διάταξη αυτή θα συνδυαστεί με την ε, ισχύουσα διάταξη, η οποία προβλέπει ε, την παρουσία του 50% των ενεργών μελών των ε, πρωτοβάθμιων σωματείων στι ε, Γενικέ Συνελεύσει. Ε, Στόχο του Υπουργείου Εργασία είναι να είναι συλλογικέ οι αποφάσει για την απεργία και φυσικά ε, να υπάρχει απαρτία ε, στι ε, γενικέ συνελεύσει των εργαζομένων. Επόμενη διάταξη είναι για τα ηλεκτρονικά μητρώα, για, συνδ, για συνδικαλιστικές οργανώσει. Ουσιαστικά δημιουργούνται ηλεκτρονικά μητρώα, προκειμένου να υπάρχει να ενισχυθεί η διαφάνεια και να προστατεύονται ακόμα περισσότερο οι συνδικαλιστικές οργανώσει εργαζομένων και εργοδοτών. Επόμενη διάταξη, πολύ σημαντική για αυτή, ε, είναι η προσάυξη κόστου υπεροριών σε ελαστικέ μορφέ εργασία. Εδώ ουσιαστικά πλέον κάθε ε, επιπλέον ε, ώρα εργασία πέραν των συμφωνημένων, στο πλαίσιο μερική απασχόληση, θα ε, προσαυξάνεται με 10%. Άρα, ένα εργαζόμενο που δουλεύει τετράωρο, είναι δηλωμένο τετράωρο και δουλεύει 7 ώρο, θα πρέπει για κάθε επιπλέον ώρα να, να παίρνει είστε... μια προσάυξη 10%. Και τέλο είναι μπλόκο α ασυνεπεί εργοδότε. Μια διάταξη ουσιαστικά που τι σημαίνει. Ε, ε, οι εργοδότες δηλώνουν σε περιοδική φάση τις αλλαγές στα ωράρια των εργαζομένων και τα στοιχεία τους, πλέον θα είναι υποχρεωμένοι αυτό να το κάνουν διαζώσεις όσοι έχουν οφειλές. και αυτό γιατί, γιατί εάν πάνε διαζώσει, δηλαδή στα καταστήματα του ΕΦΚΑ, θα είναι υποχρεωμένοι είτε να ρυθμίσουν τι οφειλέ του, είτε να τι πληρώσουν εφάπαξ. Να τι εξοφλήσουν. Όλα αυτά λοιπόν δηλαδή. θα τα δούμε τι επόμενε ημέρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θοδωρή Βιενή.